Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ώρα Μεσσηνίας, όπου σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πολιτισμό και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το Οικαστικό Σχολείο του Δήμου Καλαμάτας, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Κέντρο Τέχνης και πολλά άλλα που αφορούν την πόλη μας και την τέχνη. Μαζί μας σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Λαμπρινίδη, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οικαστικού τομέα της πόλης, τον οποίο ευθύς αμέσως θα καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κουτσουδάκη και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στην παρέα μας και έχουμε να πούμε τόσα πολλά πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Οικαστικό Σχολείο του Δήμου Καλαμάτας και να μας πείτε δύο λόγια. Πότε δημιουργήθηκε, πόσα παιδιά φιλοξενεί και τι μαθήματα διδάσκονται. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ νομίζω ότι η Καλαμάτα πρέπει να είναι περήφανη για το οικαστικό σχολείο που έχει. Καταρχήν είναι ένα από τα παλιότερα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι τώρα κλείνει 35 χρόνια λειτουργίας και είναι ένα σχολείο πρότυπο στα 36 σχολεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, οικαστικά σχολεία. Από πάρα πολλούς Δήμους μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ζητάνε πληροφορίες προκειμένου να κάνουν τις δομές παρόμοιες με αυτές του οικαστικού σχολείου. Το οικαστικό σχολείο είναι πλήρως εξοπλισμένο όσο αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και έχει μια ομάδα απόλυτα εξειδικευμένων δασκάλων, οι οποίοι είναι οικαστικοί και εκπαιδευτικοί, με έργο οικαστικό, αλλά και μεγάλο έργο εκπαιδευτικό, με μεγάλη πείρα δηλαδή. Κάθε χρόνο συμπληρώνουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, οι οποίοι πέρσι έφτασαν τους 300. Νομίζω για μια πόλη όπως η Καλαμάτα που είναι τώρα 60-70 χιλιάδες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Και υπολογίζουμε ότι τα άτομα που έχουν περάσει από το οικαστικό σχολείο της Καλαμάτας περνάνε τις 15.000. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαίνει ότι το οικαστικό σχολείο έχει δώσει πολύ οικαστική παιδεία, προσφέρει οικαστική παιδεία. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Έτσι ακριβώς, μιλάμε για πάρα πολλούς μαθητές ακριβώς. Κάθε χρόνο. Ποια είναι τα μαθήματα που παρακολουθούν αυτά τα παιδιά? Καταρχήν έχουμε μαθήματα ζωγραφικής. Τα μαθήματα ζωγραφικής ξεκινάνε από την ηλικία των 3,5 ετών. Μετά πηγαίνουμε στα παιδιά του δημοτικού, στα παιδιά του γυμνασίου, μετά έχουμε το λεγόμενο φυτώριο, δηλαδή τα παιδιά, το παραπαρασκευαστικό τμήμα όπου ετοιμάζουμε τα παιδιά για τις σχολές καλών τεχνών, για την ανώτατη σχολή καλών τεχνών. Έχουμε εξειδικευμένο τμήμα και είναι τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά θα ακολουθήσουν μια επαγγελματική πορεία πια. Και μετά έχουμε για μεγαλύτερες ηλικίες ζωγραφική, ο μεγαλύτερος μας μαθητής είναι κοντά στα 70 ετών, ας πούμε. 70 ετών. Από 3,5 μέχρι 70, να το πούμε 70, έτσι. Πραγματικά πολύ μεγάλο φάσμα. Και εκτός της ζωγραφικής έχουμε κεραμική, μια πάρα πολύ εξειδικευμένη ομάδα από κεραμίστες, οι οποίοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό κάνουν πολύ σημαντικό έργο. Και πάλι ξεκινάμε τα παιδάκια από πολύ μικρά, πιάνουν τον πυλό στην ηλικία των 5 ετών. Πιάνουν το πυλό και έχουμε βέβαια και μετά ενήλικες στον τομέα της κεραμικής. Συγχρόνως υπάρχει αυτό που λέμε εμείς εργαστήριο αντιγράφου βυζαντινής εικόνας, δηλαδή μια γεωγραφία, η οποία γίνεται με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο και έχουν πάλι ένα τμήμα για ενήλικες, οι οποίοι νομίζω ότι στα 3 χρόνια που όταν φοιτούν σε αυτή τη σχολή θα τους θεωρήσουμε πια επαγγελματίες. Θεωρούμε δηλαδή ότι γίνεται ένα πολύ σοβαρό έργο στον τομέα της της αγιογραφίας. Συγχρόνως τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει και ένα εργαστήριο χαρακτικής. Αυτό το εργαστήριο χαρακτικής λειτουργεί τώρα 5 χρόνια. Το εξοπλίσαμε μέσα από ένα πρόγραμμα στο οποίο μπήκαμε και αγοράσαμε την πρέσα, η οποία είναι ένα ιδιαίτερα ακριβό μηχάνημα, κόστιζε περίπου 16.000 ευρώ. Και βρήκαμε και τον κατάλληλο δάσκαλο και τώρα λειτουργεί το τμήμα και μάλιστα πρέπει θα πούμε και στις αργότερες εκδηλώσεις ότι έχουμε μια έκθεση χαρακτικής πια τώρα με 18 καλλιτέχνες καλαματιανούς οι οποίοι παρουσιάζουν το έργο που έχουν κάνει στο εικαστικό εργαστήρι, που είναι στο εργαστήριο χαρακτικής. Πάρα πολλά τμήματα πραγματικά και πάρα πολλοί κόσμος, μικροί και μεγάλοι νομίζω ότι τα παρακολουθούν και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι αρκετές πόλεις στη χώρα μας που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ούτε τα παιδιά ούτε οι μεγάλοι. Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι μέσα από όλα αυτά τα μαθήματα και όλα αυτά τα εργαστήρια κάνετε και πάρα πολλές εκθέσεις και εκδηλώσεις. Ναι.
Αυτό που είπαμε και πριν είναι ότι τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας, που είναι η γκαλερί που έχει το εικαστικό σχολείο μέσα στο χώρο του, παρουσιάζεται η έκθεση αποτυπώματα, που είναι μια πολύ σημαντική συλλογή από χαρακτικά, και θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μόνο από αρχάριους, είναι και από ανθρώπους που έχουν τελειώσει ήδη καλλιτεχνών και έρχονται να μάθουν χαρακτηριστικά στο εικαστικό σχολείο, γιατί απλώς μέσα στις σπουδές τους δεν μπόρεσαν να πάρουν αυτό το μάθημα, γιατί είναι μάθημα κατ' επιλογή για τους ζωγράφους. Και έτσι έχουμε φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι πολύ σημαντικό, απαρτίζεται από καλλοτεχνίτες και από αρχάριους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει συστηματικά και σε μόνιμη βάση την τελευταία πενταετία. Το Κέντρο Τέχνης ουσιαστικά είναι ένας χώρος ο οποίος παρουσιάζει μαθητές μας οι οποίοι τελειώνουν το εικαστικό σχολείο της Καλαμάτας, πηγαίνουν σε νοτά τη σχολή καλλιτεχνών, πηγαίνουν για ένα μεταπτυχιακό, και όταν αρχίσουν να παρουσιάζουν την πρώτη τους δουλειά, ουσιαστικά τους κάνουμε μία ατομική έκθεση στο Κέντρο Τέχνης. Έτσι λοιπόν έχει το χαρακτήρα το Κέντρο Τέχνης της πολύ φρέσκιας, της πολύ νέας τέχνης που παράγεται κυρίως από τους μαθητές του εικαστικού σχολείου, που έχουν όμως προχωρήσει σε μία επαγγελματική φάση. Σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Οπότε το Κέντρο Τέχνης θα λέγαμε ότι είναι ένας χώρος που φιλοξενεί νέες εκθέσεις. Ακριβώς. Και να πούμε δύο λόγια και για τη Δημοτική Πινακοθήκη. Βεβαίως, η Δημοτική Πινακοθήκη ουσιαστικά έχει μια μεγάλη συλλογή νεοελληνικής τέχνης. Θα λέγαμε ότι είναι περίπου στα 600 έργα, τα οποία τα περισσότερα είναι έργα από δωρεές και έχουν γίνει από καλλιτέχνες μετά το σεισμό του 1986 που ισοπαίδωσε Καλαμάτα. Δηλαδή τα έργα δόθηκαν για βοήθεια στους καλαματιανούς, τότε κάποια φωτισμένα μυαλά, όπως του Δημάρχου, του Σταύρου του Μπαίνου, του τότε Δημάρχου Καλαμάτας, θεώρησαν ότι δεν πρέπει να πουληθούν αυτά τα έργα, φυλάχτηκαν και στο 2000 φτιάχτηκε ένας χώρος που βρέθηκε στο ιστορικό κέντρο, φτιάχτηκε μια μικρή δημοτική πινακοθήκη. Και φιλοξενεί, εκτός από τα έργα αυτά που δεν μπορεί να τα φιλοξενήσει όλα, κάθε χώρα παρουσιάζονται περίπου 70 έργα από τη συλλογή του. Συγχρόνως η Δημοτική Πινακοθήκη έχει πάρα πολύ μεγάλο έργο όσον αφορά τις περιοδικές εκθέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε μία με δύο εκθέσεις, οι οποίες είναι από διακεκριμένους καλλιτέχνες, από καθηγητές ανωτά της Σχολής Καλλιτεχνών, μεγάλα αφιερώματα. Σας θυμίζω το αφιέρωμα, την αναδρομική έκθεση του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη. Σας θυμίζω την πρώτη και μοναδική έκθεση που έκανε ένας διακεκριμένος καλαματιανός, ίσως από τους πιο διακεκριμένους, ο Βασίλης ο Φωτόπουλος, που τον κάναμε μετά το θάνατό του. Κάναμε αναδρομική στο Βασίλη το Φωτόπουλο, το διάσημο σκηνογράφο με καταγωγή από την Καλαμάτα, ο οποίος όπως ξέρετε έχει πάρει ουσιαστικά δύο Όσκαρ, ένα Όσκαρ για την ταινία ο Ζορμπάς, και ουσιαστικά ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τα σκηνικά για την ταινία Αμέρικα του Ηλία Καζάν, παρόλο που δεν πήρε το Όσκαρ τυπικά αυτός, για λόγους διαδικαστικούς. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Φωτόπουλος κάποια στιγμή εγκατέλειψε τη σκηνογραφία, έκανε ζωγραφική και ουσιαστικά μαζέψαμε τότε 46 έργα και κάναμε μια αναδρομική έκθεση να τιμήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ιδιαίτερα αγάπησε την Καλαμάτα. Έχει. Τώρα συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μου γεννάται η απορία. Έχει επισκεψιμότητα η Δημοτική Πινακοθήκη? Εσείς από τους καλαματιανούς τι βλέπετε, αλλά και από τους επισκέπτες που έρχονται στην πόλη, θέλουν, ζητούν έτσι να παρακολουθήσουν τέτοιες εκθέσεις? Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας γενικότερα, αλλά είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλο τους εικαστικούς και όλο τον πολιτιστικό χώρο της Ελλάδας. Είναι γενικό το φαινόμενο. Υπάρχει μικρή επισκεψιμότητα στις πινακοθήκες. Δηλαδή, μία μέρα, αν έχουμε ας πούμε 5 άτομα, θεωρούμε ότι είναι μία κανονική μέρα. Αυτό είναι μία επισκεψιμότητα μιας περιφερειακής δημοτικής πινακοθήκης. Παρόλο που είχε γίνει μία μελέτη από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής, το οποίο και εκδόθηκε ένα βιβλίο από τον κύριο Βαρβιτσιώτη, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος του Ιδρύματος, οι περιφερειακές δημοτικές πινακοθήκες. Και είχε βάλει στην Καλαμάτα στις καλύτερες βέβαια, και είχε ασχοληθεί, είχαμε μιλήσει για αυτό το πράγμα, ο κύριος Βαρβιτσιώτης τότε γύρισε διάφορες πόλεις και είδε τη χαμηλή επισκεψιμότητα που έχουν οι δημοτικές πινακοθήκες και θεώρησε ότι πρέπει να βοηθηθούν μέσα από την κεντρική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν στελέχωση. Πρέπει να υπάρχει σε μια δημοτική πινακοθήκη, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι, οι οποίοι εκτός από τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής δεν φτάνει μόνο. Δηλαδή, μια επιλογή μιας έκθεσης έχει παραγωγή, έχει προβολή, έχει συντονισμό, έχει φύλαξη. Λοιπόν, θα δούμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις πινακοθήκες όλης της Ελλάδας, το τονίζω αυτό,
είναι αυτά τα προβλήματα που σας έθιξα. Έλεγε λοιπόν ο κ. Βαρβιτσιώτης στη μελέτη αυτή, η οποία παρουσιάστηκε το βιβλίο του Δημοτικές Περιφερειακές Πινακοθήκες στο Μέγαρο Αθηνών, τόνισε ότι πρέπει αυτό το πράγμα να μείνει μια δομή την οποία πρέπει να την ενισχύσει η κεντρική εξουσία και η Δήμη. Στην Καλαμάτα, ας πούμε, πρέπει να φροντίσουμε για μια νέα πινακοθήκη. Εγώ είναι ένα θέμα το οποίο το έχω βάλει πάρα πολλές φορές. Η πινακοθήκη φτιάχτηκε το 2000 για τις ανάγκες της Καλαμάτας του 2000. Τώρα όμως πάμε στην Καλαμάτα του 2020. Όπως ξέρετε, όσοι ζούμε στην Καλαμάτα έχουμε δει ότι έγινε μια τεράστια αλλαγή για πολλούς λόγους αυτά τα χρόνια. Έχει άλλο πολιτιστικό επίπεδο η Καλαμάτα, έχει άλλη επισκεψιμότητα, έχει ένα μεγάλο αριθμό τουρισμού Ελλήνων, οι οποίοι έρχονται και θέλουν να κάνουν πολιτισμικό τουρισμό. Τους ενδιαφέρει δηλαδή, το βλέπουμε αυτό από την επισκεψιμότητα της Πινακοθήκης και από τα τηλεφωνήματα που δεχόμεθα, πόσο ας πούμε ενδιαφέρονται για τις εκδηλώσεις μας. Δηλαδή, πρόσφατα είχα πάει στους Δελφούς σε ένα ταξίδι και με ρώτησαν τι έχει η Πινακοθήκη, πότε να κατεβούμε. Δηλαδή να κατεβούν στην Καλαμάτα και να συνδυάσουν και μία επίσκεψη μέσα στην Πινακοθήκη. Τον τουρισμό, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι ίσως δεν γίνεται και πολύ προβολή. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται προβολή της Δημοτικής Πινακοθήκης, το ότι μπορεί κανείς να βρει, το ότι μπορεί κανείς να δει. Ίσως δηλαδή χρειάζεται και λίγο περισσότερη προβολή ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην Καλαμάτα, γενικότερα σε όλες τις Δημοτικές Πινακοθήκες σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι ο κύριος Παναγιώτης Λευρυνίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά πολύ μεγάλη συμμετοχή σε ό,τι αφορά την τέχνη και τον πολιτισμό στο Δήμο Καλαμάτας. Πρόσφατα μάλιστα έφτιαξε και το Χριστουγεννιάτικο καράβι στην παραλία, το οποίο ανάψαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αλλά και τη Χριστουγεννιάτικη μπάλα στην πλατεία 23 Μαρτίου, όπου πραγματικά νομίζω ότι έχει γίνει πόλος έλξης και για τους Καλαματιανούς αλλά και για τους επισκέπτες, προκειμένου να φωτογραφηθούν. Και θέλω να μου πείτε δύο λόγια γενικότερα και για το βιογραφικό σας, που ξέρω ότι είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά και δύο λόγια έτσι στο χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης, μιας και πλησιάζουν οι γιορτές και μιας και έχουμε λίγο και αυτή τη διάθεση. Ωραία. Να πούμε πρώτα για το χριστουγεννιάτικο στολισμό που είναι πρόσφατος και τον έτσι τώρα τον ζήσαμε, προσπαθούμε να τον ολοκληρώσουμε. Ο καινούριος δήμαρχος Καλαμάτας, ο κύριος Βασιλόπουλος, έβαλε ένα θέμα πολύ σημαντικό όσο αφορά και το στολισμό των Χριστουγέννων, να υπάρχει συμμετοχικότητα. Βέβαια, λόγω του ότι οι εκλογές ήταν αργά, δεν προλάβαμε να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Έχουμε πάρα πολλά σχέδια τα οποία δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε φέτος. Τώρα, η δική μου συμβολή, που έτσι σχεδίασα, ας πούμε, μερικά πράγματα για να μπουν στην πόλη, αυτό ήταν ένα δώρο από μένα για τα μικρά παιδιά της πόλης μας, γιατί πρέπει σε αυτές τις μέρες και να χαρούν τα μικρά παιδιά και εμείς αν μπορέσουμε να γίνουμε και εμείς για κάποιο χρόνο μικρά παιδιά, αφήνοντας ας πούμε το βάρος και τη σοβαρότητα που έχει ας πούμε η ζωή στην οποία ζούμε καθημερινά. Να ξεφύγουμε λίγο. Ναι, πρέπει να αλλάξει λίγο η πόλη, να αλλάξει λίγο η διάθεση. Αυτό ήταν και βέβαια πάνω απ' όλα τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή των μικρών παιδιών, τα οποία ιδιαίτερα τα ζουν πολύ πιο πολύ από εμάς. Λοιπόν, έτσι αυτό ήταν το Χριστουγεννιάτικο στολισμό, αυτό ήταν το σκηνικό μέσα στο οποίο έδρασα και θεώρησα ότι μπορώ να φτιάξω 2-3 πράγματα, τα οποία είναι μεγάλα παιχνίδια, παιχνίδια μεγάλης κλίμακας, ώστε να τα χαρούν κυρίως τα μικρά παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι. Τώρα, κοιτάξτε, όσο αφορά το βιογραφικό μου που λέτε, εντάξει, οι σπουδές μου είναι στην Γλυπτική, σπούδασα στην Ανωτάτη Σχολή Ικανών Τεχνών της Αθήνας, Γλυπτική, και από εκεί και πέρα είχα μια σειρά από δραστηριότητες, ταξίδεψα πολύ στο εξωτερικό, έχω κάνει εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, μετά μπήκα στην Ανωτάτη Σχολή Ικανών Τεχνών σαν καθηγητής στον τομέα Γλυπτικής για σχεδόν 9 χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια. Και κάποια στιγμή θέλαμε να εγκαταλείψουμε το κέντρο, να φύγουμε και επιλέξαμε την Καλαμάτα, γιατί είναι μια πόλη πραγματικά που τότε δεν ήταν ίσως η καλύτερη επιλογή πριν 15 χρόνια που ήρθα εγώ, αλλά τώρα νομίζω ότι όλοι μου οι φίλοι με ζηλεύουν που έχω φύγει. Και πραγματικά λοιπόν, γνωρίζει η ανάπτυξη η πόλη της Καλαμάτας. Έτσι, από εκεί και πέρα συνεργάζομαι όσον αφορά την προσωπική μου δουλειά με μεγάλα μουσεία. Έχω κάνει εκθέσεις ξεκινώντας από Ανατολάς, από Ιαπωνία μέχρι Λονδίνο. Στο Λονδίνο έχω εκθέσει 3 φορές και κάτι τώρα ετοιμάζω πάλι.
Θεωρώ ότι είμαι ένας από τους δραστήριους γλύπτες, αν και η τέχνη στις μέρες μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δύσκολα, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, η δημιουργία της. Και όχι μόνο αυτό, έχω γενικότερο έργο. Πρόσφατα μίλησα μαζί για τον μεγάλο Έλληνα, ίσως τον πιο διάσημο Έλληνα, τον Τάκη Βασιλάκη. Το γνωστό Τάκη, ο οποίος είναι ένας γλύπτης, θα τολμούσα να πω ένας Έλληνας γλύπτης παγκοσμίου εμβέλειας. Δηλαδή είναι ο πιο αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης, ο πιο αναγνωρίσιμος Έλληνας σε όλο τον κόσμο. Ο Τάκης Βασιλάκης πέθανε στις 8 Αυγούστου. Εγώ είχα εκείνη τη στιγμή, μία μέρα πριν ήμουν στο Λονδίνο και έβλεπα την έκθεση που του κάνει το Tate Modern. Tate Modern πρώτη φορά αφιερώνει έκθεση σε Έλληνα αναγνωρική. Λοιπόν, και για να τον τιμήσουμε, κάναμε μία εκδήλωση. Ήταν η Γλίκα Τζιαρβελέρ, ο πρίτανης του Ανδρέας Καλών Τεχνών και εγώ, είμαστε ομιλητές στο Διεθνές Κέντρο των Δελφών. Και ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Θέλω να πω ότι τοποθετούμε και σε διάφορα θέματα πέρα από καθαρά τη δημιουργία έργων τέχνης, ας πούμε, που είναι βασικά η κύρια ενασχόλησή μου. Ποιο είναι το όραμά σας και η στόχη σας για την τέχνη, αλλά γενικότερα και για την πόλη της Καλαμάτας? Σίγουρα όσο αφορά τη θέση μου, πάντα με ενδιαφέρει να υπάρχει μια ποιοτική εκπαίδευση στην πόλη. Δηλαδή το σχολείο να διατηρηθεί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, γι' αυτό και τα άτομα που επιλέγω, ας πούμε, για να διδάξουν, είναι σε πάρα πολύ καλό και υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά. Αυτό με ενδιαφέρει όσο αφορά τη θέση που έχω στην Καλαμάτα και νομίζω την ευθύνη που έχω απέναντι στους Καλαματιανούς, οι οποίοι εμπιστεύονται τα παιδιά τους ή οι ίδιοι έρχονται εκεί πέρα και αφιερώνουν κάποιο χρόνο για να μάθουν μια τέχνη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα οράματα. Σαν γλύπτης θα ήθελα να φτιάξω ένα στην Καλαμάτα, ένα γλυπτό το οποίο να έχει να κάνει με την πόλη, με την εξέλιξη της πόλης και συγχρόνως με την ιστορία της, γιατί θεωρώ είναι πολλά κομμάτια της ιστορίας της Καλαμάτας τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί και πραγματικά θεωρώ ότι η Καλαμάτα έχει ανάγκη πια ένα καινούριο καλλιτεχνικό προφίλ προς τα έξω. Και θα σας ρωτούσα αυτό τώρα, γιατί μου δώσατε την πάσα. Έχει κάποιο έτσι καλλιτεχνικό αποτύπωμα η Καλαμάτα σαν πόλη, μια καλλιτεχνική ταυτότητα, ή πρέπει σιγά σιγά να δημιουργήσουμε μια καλλιτεχνική ταυτότητα για την πόλη? Κοιτάξτε, όσον αφορά τις εκδηλώσεις, όπως ξέρετε, η Καλαμάτα είναι μια πολύ δραστήρια πόλη. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσαν βέβαια να γίνουν περισσότερα. Τώρα, αν μιλήσουμε όσον αφορά τα γλυπτά ή ξέρω εγώ τα αρχιτεκτονήματα της Καλαμάτας, θα πρέπει εκεί πέρα να το ξαναδούμε το θέμα. Δηλαδή, γλυπτικά η Καλαμάτα έχει ελλείψεις. Θα λέγαμε ότι δεν έχει σύγχρονη γλυπτική. Έχουμε μια γλυπτική η οποία καθορίζει και παρουσιάζει διάφορα γεγονότα. Τα περισσότερα έργα αφορούν το 21, το οποίο σέβομαι απόλυτα, αλλά δεν περιορίζεται όμως η Καλαμάτα μόνο σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια έλλειψη εκεί πέρα και εντάξει, και με τον καινούριο δήμαρχο έχω κάνει κάποιες προτάσεις. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε κάποια καινούρια πράγματα. Θα δούμε δηλαδή και στην πορεία έργα σας να κοσμούν την πόλη. Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω σε όλες αυτές τις δομές που αναφέραμε, δηλαδή και στο εικαστικό σχολείο και στη Δημοτική Πινακοθήκη και στο Κέντρο Τέχνης, αν υπάρχουν προβλήματα, ποια είναι αυτά, πώς καταγράφονται και τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει? Ναι. Στο εικαστικό σχολείο θα λέγαμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό κτίριο. Δηλαδή, θεωρώ ότι το εικαστικό σχολείο στεγάζεται σε ένα από τα καλύτερα κτίρια της Καλαμάτας, στο παλιό Γυμνάσιο Παραλίας. Έτσι, το προσωπικό είναι απολύτως εξειδικευμένο. Άρα, θεωρώ ότι το εικαστικό σχολείο είναι πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο. Η Δημοτική Πινακοθήκη έχει κάποια προβλήματα όσο αφορά τη στελέχωση και το κτίριό της. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ καλό να βρούμε ένα κεντρικό κτίριο. Εγώ παλιότερα είχα κάνει την πρόταση για το παλιό Δημαρχείο, το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι η καρδιά της Καλαμάτας και πραγματικά θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Μια νέα πινακοθήκη η οποία. Πώς αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, την Πινακοθήκη? Κάνουμε μια έκθεση στην Πινακοθήκη που ξέρετε κι εσείς, στο ιστορικό κέντρο. Έχει μια επισκεψιμότητα γύρω στα 1500 άτομα μια έκθεση περιοδική. Μερικές φορές ήταν και παραπάνω, μπορεί να φτάσει και 3.000 άτομα. Η ίδια έκθεση, αν ήταν στο κέντρο της πόλης, η ίδια έκθεση θα περνούσε στις 25.000 άτομα. Αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει, να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει περισσότερη απήχηση στον κόσμο. Στον κόσμο. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να το ξαναδούμε, γιατί πραγματικά η Πινακοθήκη είναι ένας χώρος που μπορεί να γίνει πολυχώρος.
Δηλαδή κάθε βράδυ μπορεί να παρουσιάζονται εκτός από μια έκθεση μόνιμη, μπορεί να γίνονται περιοδικές εκθέσεις και συγχρόνως να γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων, να γίνονται μουσικές εκδηλώσεις. Ένας χώρος, ας πούμε, ο οποίος θα είναι πολύ εύξος και πολύ προσιτός. Γενικότερα άλλα ζητήματα και άλλα προβλήματα δεν θα λέγαμε ότι καταγράφονται έτσι στο... Ναι, ο τομέας ο δικός μας είναι μια... Αυτό από είναι το θέμα θετικό. Της κακοθυγής, είναι θετικό βέβαια, είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό και όμορφο. Τώρα μέσα στις γιορτές που έρχονται θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις και κάποιες εκθέσεις. Γνωρίζω ότι θα έχουμε την έκθεση στο Μέγαρο Χορού. Ναι, ναι, βέβαια. Θέλω να πούμε με αυτό, και με αυτό τώρα ασχολούμαστε. Και εκεί ήμουν στο Μέγαρο, τώρα από εκεί ήρθα. Τώρα είναι πολύ σημαντικό καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι και τα εικαστικά αρχίζουν να παρουσιάζουν εκθέσεις στο Μέγαρο, γιατί το Μέγαρο πραγματικά έχει μία άλλη προσβασιμότητα, είναι ένας λαμπερός χώρος και είναι πολύ σημαντικό που αρχίζουμε να τον χρησιμοποιούμε και για τα εικαστικά. Σας θυμίζω ότι πέρυσι έγινε για πρώτη φορά μία μεγάλη εικαστική έκθεση με τα έργα Παπαλουκά Θεοχαράκη, δύο πολύ μεγάλες μορφές της ελληνικής τέχνης. Είχε μεγάλη ανταπόκριση. Και έδωσαν και το παρόν και μεγάλα ονόματα από πολύ την μεγάλο. Αθήνα. Δηλαδή, μαζί με την έκθεση ήταν η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ο κύριος Μπότσος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης, και πάρα πολύ φιλότεχνοι, δημοσιογράφοι, συνάδελφοί σας και άνθρωποι της τέχνης. Το μόνο που να σας πω είναι ότι η έκθεση αυτή είχε πάνω από 70 δημοσιεύματα. Τα 30 ήταν σε αθηναϊκές εφημερίδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν μία έκθεση που φιλοξενείται έτσι στην επαρχία, στην πόλη μας, να έχει τόση μεγάλη ανταπόκριση σε εφημερίδες πολύ σοβαρές όπως είναι η Καθημερινή και τα λοιπά. Ας πούμε, η Καθημερινή έγραψε 3 φορές για αυτή την έκθεση. Λοιπόν, αλλά και το Μέγαρο θεωρώ ότι βρίσκει το ρόλο του όταν παρουσιάζουμε τα έργα όπως τώρα, τα Χριστούγεννα στις 22, την Κυριακή στις 22 στις 8 η ώρα, θα έχουμε τα εγγένεια, θα εγγενιάσει ο Δήμαρχος Καλαμάτας, την έκθεση των μαθητών, των σπουδαστών του εικαστικού εργαστηρίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το Μέγαρο να ουσιαστικά να παρουσιάζει τα έργα των παιδιών μας, των παιδιών της Καλαμάτας. Εκεί θα δούμε έργα από όλα τα τμήματα του εργαστηρίου, θα δούμε πολύ ζωγραφική, θα δούμε μεγάλες κατασκευές που έχουν φτιάξει τα παιδιά, θα δούμε κεραμικά έργα, θα δούμε χαρακτικά. Και γενικά θα και εμείς σαν δάσκαλοι θα αξιολογήσουμε και θα δούμε όλο το έργο που έχει παραχθεί το πρώτο τρίμηνο ουσιαστικά που λειτουργήσε στο εικαστικό σχολείο. Και πόσες μέρες θα διαρκέσει η έκθεση? Θα διαρκέσει 20 μέρες και θα ανοίγει κάθε μέρα 10 έως 1. Θα μπορεί λοιπόν το κοινό της Καλαμάτας να μεταβεί στο Μέγαρο Χορού, να μπορέσει να απολαύσει πραγματικά αυτές τις δημιουργίες των παιδιών και των μαθητών του εικαστικού σχολείου. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη δράση την οποία χαίρονται φαντάζομαι και τα παιδιά. Δηλαδή και τα παιδιά όταν πηγαίνουν στο Μέγαρο και βλέπουν τις δικές τους δημιουργίες να προβάλλονται, φαντάζομαι ότι δημιουργούνται ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και στα εγγένεια και στη διάρκεια της έκθεσης και τα παιδιά από το πόσο χαίρονται που βλέπουν τα έργα τους είναι κάτι απίστευτο. Και εμείς δεν κρυβόμαστε ότι αισθανόμαστε λίγο περήφανοι έτσι τις μέρες εκείνες, πάντα βέβαια για τα παιδιά αυτά. Αλλά όταν παρουσιάζονται τα έργα, πάντα υπάρχει μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση, ας πούμε. Και φέτο, μάλιστα, να σας πω ότι κάνουμε την έκθεση αυτή μαζί με την Σχολή Χορού. Δηλαδή, εμείς έχουμε εγγένεια στις 8 ώρα την Κυριακή, στις 22. Η Σχολή Χορού συνεχίζει με την παράσταση των παιδιών της στις 9 η ώρα, αμέσως μετά. Κύριε Λαμπρινίδη, δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει σχεδόν όλα. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα ή να κάνουμε και ένα κάλεσμα σε όσους μας δουν και ενδιαφερθούν να παρακολουθήσουν έτσι κάποια μαθήματα στο εικαστικό σχολείο, να δώσουμε 2 πληροφορίες που μπορούν να σας βρουν, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν, τι ώρες είναι ανοιχτά το εικαστικό σχολείο. Ναι. Το εικαστικό σχολείο είναι ανοιχτό κάθε απόγευμα. Όλα τα απογεύματα, γιατί απευθύνεται ουσιαστικά σε μαθητές και εργαζόμενους. Άρα τα απογεύματα λειτουργεί, ξεκινάει από τις 2 η ώρα στις 9. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το σχολείο δεν είναι κάποιος έρχεται, ξέρει τι κάνει κτλ. Έρχεται να δει. Λέμε τώρα, μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει 1-2 μαθήματα σε οποιοδήποτε τμήμα, στη ζωγραφική, στη χαρακτική, στην κεραμική, να κάνει και ένα έργο, αν χρειαστεί, με τη βοήθεια της δασκάλας του κτλ. Ας πούμε, και αν του αρέσει, να συνεχίσει τις σπουδές του εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, οι πόρτες του σχολείου είναι ανοιχτές, είναι ένα πράγμα το οποίο το φωνάζω πάντα, γιατί βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που λένε δεν το ήξερα, λέει. Όχι, ας έρθει να δει, γιατί αυτό είναι. Πρέπει πρώτα να έρθουμε να δούμε τι είναι, πώς είναι η ατμόσφαιρα, τι διδάσκει κάποιος εκεί πέρα. Μπορεί να δοκιμάσει 1-2 τμήματα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσο αφορά λοιπόν τους ενήλικες, είναι μια πολύ καλή δραστηριότητα οι δικαστικές τέχνες, αλλά και για τα παιδιά είναι πολύ σημαντική, γιατί διευρύνει τους ορίζοντες και τους συναισθηματικούς και τους, αυτούς που έχουν να κάνουν με τις δράσεις που γίνονται με τα χέρια τους, και ότι εξαναγκάζονται να σκέφτονται πάρα πολύ και γενικά πολλαπλασιάζει, θέλω να πω, την αντιληπτικότητα και την αισθαντικότητα ενός ανθρώπου. Έτσι, άρα λοιπόν, ας προσπαθήσουμε τα παιδιά μας να τα βάλουμε μέσα στην καλλιτεχνική παιδεία, μέσα στην δικαστική παιδεία, γιατί έτσι θα ωφεληθούν πολλαπλά και να περιορίσουν, ας πούμε, και τα παιδιά λίγο, ξέρουμε τώρα, το πολύ χρόνο, ας πούμε, που αφιερώνουν στο διαδίκτυο. Στις νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, γιατί πραγματικά μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ σημαντικό και εσείς που με την εκπομπή σας στηρίζετε τον πολιτισμό. Και το έχουμε δει τόσα χρόνια που μας καλύπτετε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή Ώρα Μεσσηνίας. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.